παρουσιαστή! Η καθιερωμένη τιμητική εκδήλωση στη μνήμη των Νέων Ζηλανδών που πολέμησαν για την ελευθερία στη μάχη της Κρήτης τελέστηκε και φέτος για 77η χρονιά στην κεντρική πλατεία του Γαλατά στα Χανιά στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου για εκείνο το γεγονός δόξα στην ιστορία. Το παρόν έδωσαν πλήθος κόσμου και επισήμων. Είναι και για μας μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Κρήτη. Ήμασταν στο Ρέθυμνο για κάποιες τελετές των Αυστραλών στη μνήμη των Αυστραλών στρατιωτών. Σήμερα είμαστε εδώ για τελετές στη μνήμη των Νέων Ζηλανδών στρατιωτών. Αύριο θα είμαστε ξανά σε τελετές στη μνήμη των Βρετανών στρατιωτών. Οι δεσμοί μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας είναι πολύ ισχυροί. Σφυριλατήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε ξεκίνησαν οι δεσμοί αυτοί να σφυριλατούνται. Και η φιλία που συνδέει τις δύο χώρες είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια. Και μάλιστα δυναμώθηκε, ενισχύθηκε και με την μετανάστευση Ελλήνων της δεκαετίας του 60 και 70 στην Αυστραλία. 77η χρονιά του επετείου είναι η 27η φορά που έρχομαι εγώ εδώ. Κάθε χρόνο πρέπει να παρευρεθούμε εδώ για να τιμήσουμε αυτούς που πολεμήσαμε. Ο Άντωνι Μέιντεν είναι ο μοναδικός που μπόρεσε να ταξιδέψει και φέτος από τους Νεοζηλανδούς που 77 χρόνια πριν ήρθαν από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να πολεμήσουν στην Κρήτη. Τον Ιούλιο κλείνει τα 98 έτη ζωής και διηγείται αυτό που ακόμα θυμάται. Ήμουν στο μέτωπο στο Μάλεμε και στην Αγία Μαρίνα. Και έπειτα, όταν τελείωσε η μάχη, βρέθηκα με Αυστραλούς σε ένα χωριό όπου το σχολείο είχε μετατραπεί σε πρόχειρο νοσοκομείο. Μετά από αυτό, μεταφέρθηκα στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στη Γερμανία ως εχμάλωτος για όλο το υπόλοιπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον ξέρω από μικρό παιδί 10 χρονών που ήταν στο γενικό στην γειτονική πόλη μας. Ήρθε εδώ να τιμήσει όπως έρχεται κάθε 2-3 χρόνια. Το μήνυμα εκείνης της εποχής και το παράδειγμα εκείνων που έδωσαν το αίμα τους κατά του ναζισμού είναι σήμερα επίκαιρο. Δεν είναι μια τυπική τελετή που κάνουμε ίσα ίσα γιατί είναι από καθήκον. Είναι μια τελετή γιατί κάθε στιγμή, κάθε ώρα υπάρχει ο κίνδυνος ο φασισμός να ξεπροβάλλει. Τα φαινόμενα των τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού πληθαίνουν και τα σύννεφα στους ουρανούς μαυρίζουν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνούμε. Για να θυμηθούμε τους ήρωες που δεν ήταν άλλοι από τους καθημερινούς ανθρώπους εδώ του τόπου, οι οποίοι αντιστάθηκαν ενάντια στον εισβολέα, ενάντια στον ναζισμό, για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Στη μητέρα όλων των μαχών, όπου οι κριτικοί αρχικά βρέθηκαν άοπλοι, έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτικών και ντόπιων.